Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Η χρήση του όρου μικρή επεμβατικότητα στι ολικέ αρθροπλαστικές ισχύου και γόνατο έχει ευρέω διαδοθεί τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον σε αυτέ τι τεχνικέ έγκυται στο ότι οι ασθενεί αναρώνουν γρηγορότερα, η επέμβαση στα μαλακά μόρια ελαχιστοποιείται, η τομή μικραίνει και η αποκατάσταση είναι ταχεία. Μην ξεχνάμε ότι η αρθρίτιδα του ισχύου αποτελεί μία αναπηρική κατάσταση, η οποία με τον πόνο που προκαλεί αλλά και τη δυσκαμψία στην άρθρωση του ισχύου ουσιαστικά υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και είναι κάτι που κανένας μας δεν θέλει. Την ίδια ώρα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αλλοιώσεις, σε αρθρώσεις των ποδιών. Συνήθως το γόνατο που σηματοδοτούν α, επίσης την έναρξη της οστοαρθρίτιδας και αν μάλιστα έχετε περάσει και την ηλικία των ίντα. Και αν κάποια στιγμή έχετε φτάσει στο σημείο να μην αντέχετε και να μην ανέχεστε το πόνο και την δισκαμψία. το πιο πιθανό είναι να σκεφτείτε το ενδεχόμενο, να αντικαταστήσετε την άρρωστη άρθρωση η ολική αρθροπλαστική φαίνεται ότι έχει φέρει την επανάσταση στην ορθοπαιδική. Συνεχώς εξελίσσεται. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Νικόλαος Ροίδης, χειρουργός ορθοπαιδικός. Είστε στο Ερικο Ντινάν. Στο Ερικο Ντινάν, στην τρίτη ορθοπαιδική κλινική του Ερικο Ντινάν. Και πρώην διευθυντή στο ΚΑΤ. Ήμουν, αν δεν κάνω λάθο. Για πολλά χρόνια διευθυντή στην τρίτη ορθοπαιδική κλινική στο ΚΑΤ. Ε, και αυτό. στέλεχος της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας mm. για πολλά χρόνια και μετά από κάποια χρόνια αποφάσισα τώρα πλέον να είμαι στο ρίκος Δυνάνης, στον ιδιωτικό τομέα. Χαίρομαι ιδιαίτερως, κύριε Ροίδη που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Έχουμε να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο mm -hmm. η, τα, τα προβλήματα α, στις αρθρώσεις, κυρίως στο γόνατο και στο ισχύο, σαν απόρρια αρθρίτιδας, ώστε αρθρίτιδας, φθοράς από το χρόνο, τραυματισμών α, οι οποίοι συσσωρεύονται συν το χρόνο, και φυσικά το πολύ σημαντικό είναι η, η, αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων και η εξέλιξη των τεχνικών αντιμετώπισης. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Από όλη αυτή την εισαγωγή που κάνατε μου έκανε εντύπωση μια πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιήσατε. Η ποιότητα ζωής. Εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς. Uh, κάποτε ρωτούσαν τον καθηγητή μου που ήμουν με την εκπαίδευση στα χρόνια του Λος Άτζελε, πότε κύριε καθηγητά πρέπει να χειρουργηθώ. Και η απάντηση ήταν πολύ ωραία και την έχω κλέψει και τη λέω και εγώ στους ασθενεί μου. Ότι η απάντηση είναι: Όλα εξαρτώνται από την ποιότητα τη ζωή μα. Όταν ξυπνάμε το πρωί και η ζωή μα έχει γίνει μίζερη mm -hmm. από το πρόβλημά μα, του γόνατο ή του ισχύου, τότε είναι η ώρα να αρχίσουμε να σκεφτούμε ότι πρέπει να δώσουμε πάλι την φυσιολογική ποιότητα ζωή και ίσω και καλύτερη. Δηλαδή αυτό που μα έχει λήψη από την αρρώστια μα, από την οστεοαρθίδα του ισχύου ή του γόνατο, πρέπει να το ξανακερδίσουμε και ιδιαίτερα σε πιο μικρέ ηλικίε. Δηλαδή για τη σημερινή εποχή είναι αδιανόητο ένα άνθρωπο των 50 ή των 60 χρόνων να σκέφτεται και να υποφέρει και να μην κάνει μια επέμβαση η οποία σύγχρονα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, προσφέρει μια εξαιρετικά ταχεία ανάρρωση και ουσιαστικά το αλλάζει το επίπεδο τη ζωή του. Βέβαια. Γιατί ε, να πούμε και την αλήθεια και να το πούμε έτσι απλά, κύριε Ροηδή. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε ποιότητα ζωή στα 50. Εάν το αφήσω αυτό να εξελιχθεί, υπομένοντα όλη αυτή την κατάσταση, ε, και να κάνω μία, ένα χειρουργείο αργότερα Πολύ α, στα παραδείς. 70, μου. Δεν έχει νόημα πια. Αυτυχώς. Έχω χάσει 20 χρόνια ζωής και πιθανόν μέσα σε αυτήν την 20η να έχω χειροτερέψει τα πράγματα και όταν το αποφασίσω. Να μην δύναμε να κάνω και την επέμβαση. Καταρχήν, δεν ξέρω αν θα ζούμε κιόλα σε 10 ή σε 20 χρόνια. Ξέχα. Ξέρετε, αυτό ήταν μια α, λογική των γιατρών τη επαρχία, ιδιαίτερα των παθολόγων, των ερωματολόγων ή τίποτε άλλο, ότι επειδή υπάρχει ο κίνδυνο τη αναθεώρηση τη ανθρωπιστική του γόνατο, mm -hmm. να το κάνει σε οποιαδήποτε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι ώστε να αντέξει πολλά χρόνια. Σύγχρονα όμω η, η λογική έχει αλλάξει. Τώρα το πρόβλημα είναι το Young Arthritic Hip. Ορνί. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι είναι ο νέο ασθενή, ο νέο αρθρητικό ασθενή, διότι η αρθρίτη θα παρατηρείται όλο και σε πιο νέε ηλικίε αυτή τη στιγμή και έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Η λύση σε αυτό το θέμα είναι άλλε βιολογικέ θεραπείε ή οτιδήποτε. Και αν αποτύχουν όλα τα άλλα μέσα, τότε δεν υπάρχει άλλη λύση σε ε, οστοαρθρίτη, η οποία είναι σε πολύ βαριά μορφή. Τότε πρέπει να γίνει ολική ανθρωπαστική. Από την εμπειρία μου στα νοσοκομεία τη χώρα τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει ολική, ολική ανθρωπαστική ισχύου σε παιδί 19 ετών. Και αυτό γιατί, γιατί είχε καταστραφεί η κοτήλη του από κάποιο τραύμα το οποίο είχε αντιμετωπιστεί λάθο, είχε μια μεγάλη μετατραυματική αρθρίτητα και αναγκαστήκαμε βέβαια να κάνουμε μια αρθροπλαστική ισχύου, το οποίο όμω του έδωσε μια φυσιολογική ποιότητα ζωή. Αυτό το παιδί δεν θα μπορούσε ποτέ να τρέξει ή να αθληθεί σε λογικό επίπεδο. Απλέ ήπιε αθλητικέ δεν μπορούσε να τι κάνει, αλλά η ποιότητα τη ζωή του βελτιώθηκε εξαιρετικά διότι δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν λέμε ότι πρέπει αυτή η επέμβαση να γίνει σε πολύ προχωρημένε ηλικίε. Την ένδειξη τη επέμβαση τη βάζει η της κατάστασης, της κατάστασης και πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τον ασθενή μας. Μάλιστα. Άλλωστε, από απλά πράγματα, κύριε Ροήδη, ε, κάποιο μπορεί να αντέχει τον πόνο, κάποιο μπορεί να μην τον αντέχει. Εγώ μπορώ να ζω με έναν πονοκέφαλο, εσεί μπορεί από το πρώτο πεντάλεπτο να πρέπει να πάρετε κάτι για να σα περάσει. Σημαντικό και αυτό, αλλά αν δεν γνωρίσετε πώ είναι μετά το χειρουργείο, τότε δεν έχετε σαφή κριτήρια για να δείτε τη διαφορά. Mm -hmm. Άρα οι περισσότεροι ασθενεί μα έρχονται και ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μα φυλάνε τα χέρια με τη λογική γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Mm -hmm. Γιατί δεν το φοβόμουν, γιατί άκουγα από τη μία κυρία, από τον ένα κύριο, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι που είχαν προβλήματα. Και όταν έχουν ένα επιτυχημένο χειρουργείο, τότε το ευχαριστούνται πάρα πολύ διότι πραγματικά αλλάζει η ζωή του. Ε, είπατε πριν ότι ένα φόβο και όλοι μετέθεταν α, το χειρουργείο για πιο μετά ήταν ε, μια πιθανή αναθεώρηση μετά από κάποιο Ακριβώς. εύλογο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι και τώρα έχει ξεπεραστεί. Εκτό του ότι είναι μακροβιότερα α, τα υλικά, τα υλικά τα οποία που χρησιμοποιούνται, αλλά και μια αναθεώρηση. Ε, Εύκολα μπορεί ε, να πραγματοποιηθεί. Η ειδικότητά μου εμένα είναι ακριβώ αυτό. για να αναθεωρήσει και οι πιο σύνδετε περιπτώσει αναθεωρήσεων ισχύουν και γόνατο. Και αν έχουν δει πολλά πολλά τα μάτια σα και αν έχουν χειρουργήσει πολλά πολλά τα χέρια σα, κύριε Ροίδη, καθώ όπω είπαμε ήσασταν ε, ε, και στο ΚΑΤ διευθυντή. Ε, Έχω, Έχω εξελιχθεί στο βαθμό mm -hmm. του διευθυντή και mm -hmm. μετά παραιτήθηκα από το ΚΑΤ, αλλά ουσιαστικά είχα πάρα πολλά χρόνια στο, πολλά πρεμ... χρόνια. στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλία, 6-7 χρόνια. Μετά την μετακατεύστασή μου στην Αμερική, όπου ήταν για τρία χρόνια, πήγα εκεί, έμενα 7 χρόνια. Ένα χρόνο στο Birmingham σαν Consultant στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο εκεί. Και μετά γύρισα στο ΚΑΤ, διότι πάντοτε ήθελα να γυρίσω στη χώρα μου. Στο ΚΑΤ έμεινα τα τελευταία 9 χρόνια, όπου εξελίχθηκα στον βαθμό του διευθυντή και από εκεί και πέρα παρετήθηκα και τώρα είμαι μέλο τη μεγάλη κοινότητα του Ρήκου Δινάνη. 9 χρόνια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ιδίω όπω είναι το ΚΑΤ, που περνάνε μόνο. Α, προβλήματα. Η, η, η μέκα της Έτσι, λέτε. ακριβώς. Μόνο ορθοπαιδικά προβλήματα. Ε, είναι πολλά τα περιστατικά. Άρα ε, έχετε μια σφαιρική έτσι άποψη στου τι το συμβαίνει. Σύνθεση, το σύνθεση για μας είναι να κάνουμε 300-500 χειρουργία το χρόνο. Mm -hmm. Και μιλάμε για βαριά χειρουργική. Βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό που εγώ πάντοτε τονίζω είναι πολύ σημαντική η χειρουργική εμπειρία. Διότι δεν είναι να ξέρουμε να κάνουμε ένα χειρουργείο απλά, είναι να ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τι επιπλοκέ και να ξέρουμε να γλιτώνουμε από αυτέ τι επιπλοκέ, να τι αναγνωρίζουμε και να έχουμε την χειρουργική ικανότητα, την εμπειρία και τη γνώση να τι θεραπεύσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ε, θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω: Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο παλιά που ήταν κάποιο γιατρό ο οποίο είχε μια απλή, πολύ απλή περίπτωση. Ε, ένα τυφλοσούρτη και μόλι παρουσιάστηκαν οι πρώτε επιπλοκές βγήκε στο διάδρομο του νοσοκομείου και σαν ένας γιατρός, βρε, παιδιά, ένας γιατρός, να φοράει ένα γιατρό, πρέπει παιδιά να σώσει την κατάσταση. Ευτυχώ η χειρουργική είναι πάρα πολύ σύνθετο πράγμα. Mm -hmm. Και γι' αυτό ακριβώ προαπαιτεί κάποια χρόνια, σημαντικά χρόνια χειρουργική εμπειρία, έτσι ώστε να, μπορεί κανεί με ασφάλεια και σαφήνεια να μπορεί να πείσει τον ασθενή του και να του πει ότι πραγματικά μπορώ να κάνω το καλύτερο για σένα. Και τελικά, από ό,τι βλέπουμε από όλο το χειρουργικό έτσι, φάσμα, δεν είναι τόσο οι επιπλοκέ στο διεγχειρητικό κομμάτι, όσο μετεγχειρητικά. Φοβόμαστε κάποιε επιπλοκέ. Υπάρχουν και διαχειριτικέ επιπλοκέ mm -hmm. και μετεχειριτικέ επιπλοκέ. Οι διαχειριτικέ επιπλοκέ συνήθω αντιμετωπίζονται στη συνεργασία με όλε τι ειδικότητες, κυρίω με τον χειρουργό και τον ανωσιολόγο, κατά βάση. Mm -hmm. Από εκεί πέρα, οι μετεχειριτικέ επιπλοκέ είναι σαφέστατα ευθύνη του χειρουργού και από εκεί πέρα τι αντιμετωπίζει πάντοτε, όπω λέω στου ασθενεί μου, είμαστε εδώ και για τα καλά και για τα άσχημα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ε, 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 εκπαίδευση, ε, συνεχής ενημέρωση και. Μεγάλη εμπειρία. Αν μου επιτρέψετε να πω το προσωπικό μου τρίπτυχο, mm -hmm. είναι πρώτα είναι η γνώση, μετά είναι η μεγάλη χειρουργική εμπειρία και τρίτον είναι η προσεκτική χρησιμοποίηση mm -hmm. τη νέα τεχνολογία και της καινοτομία. Mm -hmm. Δηλαδή δεν πρέπει να άκρατα να δεχθούμε οποιαδήποτε τεχνολογία και οποιαδήποτε καινοτομία. Και αυτό που αν μπορούσα να πω μια παρατήρηση είναι να μην θεοποιούμε μεθόδου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο να κάνουμε την ολική ανθρωπιστική γόνα ή την άλλη μέθοδο, τότε αυτό θα πάει αναγκαστικά καλά. Πρώτα απ' όλα είναι η χειρουργική εμπειρία, διότι όπως λέμε, ε, οποιαδήποτε τεχνολογία και να χρησιμοποιήσεις, αν δεν έχεις την εμπειρία να την χρησιμοποιήσεις σωστά, τότε υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Η τεχνολογία σε έναν άπειρο χειρουργό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, η τεχνολογία σε ένα πολύ έμπειρο χειρουργό μπορεί να είναι το κάτι παραπάνω που θα του προσφέρει το 100% στα αποτελέσματά του. Και ξεκινήσαμε πριν να λέμε για, την, για, τα revision, για τις αναθεωρήσεις στις ολικές άρθροπλαστικέ. Uh, δεν είναι μόνο μια αναθεώρηση, uh, δεν έρχεται ως uh, απόρρια της uh, καταστροφής, ας πούμε, των υλικών. Oh, Μπορεί πω. να γίνει και από μια κακή uh, επέμβαση. Ακριβώς. Γιατί φοβόμαστε την κακή επέμβαση, Γιατί, παράδειγμα, έχουμε χρησιμοποιήσει τεχνικέ πλοήγηση, ρομποτική, χειρουργική πλοήγησης, ρομποτικής, χειρουργικής, οτιδήποτε άλλο. Γιατί, γιατί προσπαθούμε η τοποθέτηση των υλικών μα να είναι τέλεια. Mm -hmm. Η τέλεια, λοιπόν, τοποθέτηση των ελικών μα προποθέτει, όχι κατά ανάγκη και όχι 100%. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μια μεγάλη μακροβιωσιμότητα τη επέμβασή μα. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτέ τι τεχνολογίε, τι χρησιμοποιούμε για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Η φθορά των υλικών είναι δεδομένη. Δηλαδή, δεν υπάρχει ότι θα μπορέσει να κρατήσει μια ολική ανθρωπιστική 40-50 χρόνια. Έχουμε ένα όριο. Άρα αυτέ οι ανθρωπιστικέ θα κρατήσουν στα καλύτερα χέρια 20-25 χρόνια. Από εκεί και πέρα έρχεται η αναθεώρηση να μα λύσει το πρόβλημα. Yeah, και η αναθεώρηση yeah. δεν γίνεται μόνο μία φορά. Γίνεται και πρώτη αναθεώρηση και δεύτερη αναθεώρηση και τρίτη αναθεώρηση. Τι είναι το πιο σημαντικό όμω για να ελέγχεται η κατάσταση τη άρθρωση. Η πολύ και καλή συχνή παρακολούθηση τη άρθρωση, δηλαδή τουλάχιστον σε αιτήσια βάση μια γενναία ακτινογραφία, έτσι ώστε το οποιοδήποτε πρόβλημα να το αναγνωρίσει νωρί ο χειρουργό ορθοπαιδικό και να δώσει μια εύκολη λύση. Τα προβλήματα τα έχουμε συνήθω σε ασθενεί, κυρίω από την επαρχία, που δεν παρακολουθούν τα γόνατά του ή τα ισχύα του. Mm -hmm. Τα παραμελούν για 5-10 χρόνια, σου λένε Είμαι καλά, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι το ιδιαίτερο. Και μετά μα παρουσιάζουν στο ιατρικό μα με μια τέτοια οστική καταστροφή, που ουσιαστικά είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση, ενώ θα μπορούσε να είναι μια πολύ πιο επέμβαση, αν τον παρακολουθούσαμε σωστά. Και με, αν θέλετε πιο δύσκολα μετά αποτελέσματα και πιο σαφέστατα. δύσκολη ανάρρωση και αποκατάσταση. Σαφέστατα. Αφού όσον ανεβαίνει η, η, δυσκολία του χειριού και η βαρύτητα της επέμβασης, mm -hmm. τότε τα αποτελέσματά μας σαφέστατα δεν είναι το 100%. Αρχίζουμε από εκεί πέρα και κάνουμε εκπτώσεις στο χειρικό μας αποτέλεσμα, γιατί, γιατί, το ζητούμενο είναι να σηκωθεί να περπατήσει ο ασθενή μα. Έτσι, η κίνηση είναι ζωή, όπω λέμε εμεί οι ορθοπαιδικοί. Άρα λοιπόν πρέπει να επαναφέρουμε την κίνηση στον ασθενή μα. Εννοείται δεν θα είναι το 100% όπω μπορούμε να α, του προσφέρουμε σε μια προ... Μια ρολική ανθρωπιστική, μια αρχική ανθρωπιστική γόνα του Ισχύω, όπω λέμε, αλλά εκεί θα έχουμε ένα κατώτερο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι πλήρω αποδεκτό από τον άρρωστο. Mm -hmm. Μάλιστα. Άρα, αναθεώρηση ε, έχουμε στο γόνατο. Στο ισχύω υπάρχει το αναθεώρηση. Το ίδιο πράγμα. Y... πράγμα. Ό,τι ισχύει για το γόνατο, ισχύει mm -hmm. και για το ισχύω. Το ίδιο πράγμα. Τώρα, θέλω να μου ξεκαθαρίσετε κάτι σε αυτέ τι τεχνικέ που λέμε, τι νέε τεχνικέ ελάχιστη επέμβαση, ελάχιστη παρεμβατικότητα. Ε, έχουν να κάνουν. Ε, με τον τρόπο προσπέλασης, έχουν να κάνουν με τον ε, τρόπο ε, αποκατάστασης, με τον τρόπο που θα ε, μπουν μέσα τα υλικά, με το πώς αυτά τα υλικά θα είναι κατά παραγγελία ή... Ξε... Να τα λίγο στην ουσία. Ξεπερδέψτε τα μα λίγο αυτό το κουβάρι. Α αρχίσουμε, ας αρχίσουμε λίγο από το γόνατο. Γιατί mm -hmm. άλλα πράγματα ισχύουν για το γόνατο, άλλα πράγματα Αλλά ισχύουν για το ισχύο. Αν λοιπόν αρχίσουμε από το γόνατο, έχουμε κάποιε λύσει. Mm -hmm. Μα προσφέρεται ένα άρρωστο μπροστά μα στο ιατρείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μία μέθοδο. Α πούμε, εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατο. Cookbook approach δεν υπάρχει στην ιατρική. Δηλαδή, δεν υπάρχει τι ελεμεντέ και να πούμε κάνω σε όλου την ίδια τεχνική με τεράστια επιτυχία. Πρέπει πάντοτε να εξατομικευεύουμε και να βλέπουμε το πρόβλημα του ασθενό μα. Ένα είναι αυτό, πρώτη παρατήρηση. Mm -hmm. Από εκεί περνάω όσον αφορά για τι νέε τεχνικέ αυτέ. Όπω είπα προηγουμένω για το τρίπτυχο που σα είπα, το προσωπικό μου τρίπτυχο, πολύ προσεκτική χρησιμοποίηση τη καινοτομία και τη νέα τεχνολογία. Όταν πιστεί ο κάθε συνάδελφο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτέ τι νέε τεχνολογίε και να τον βοηθήσουν για το κόλλο του ασθενού του, είναι ευπρόσδεκτε και είναι εδώ αυτέ οι νέε τεχνολογίε να μα πάνε ένα βήμα μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω ρομποτική χειρουργική, τα γόνατά μου 100% θα πάνε εξαιρετικά καλά. Πρέπει να πληροφορηθεί ο κόσμο για να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι εμεί οι χειρουργοί, ιδιαίτερα στον χώρο τη ορθοπαιδική, είμαστε ιδιαίτερω ανήσυχοι. Και ψάχνουμε, κάνουμε νέε μελέτε και ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η βέλτιστη τεχνική για να κάνουμε για του ασθενεί μα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι στη χειρουργική του γόνατο του σήμερα το, το, ο βαθμό ικανοποίηση φτάνει μόνο μέχρι το 80%. Τι σημαίνει αυτό, Ότι εξατομικευμένη ανθρωπιστική εικόνα του θα κάνω. MIS θα κάνω, ελάχιστη επεμβατικότητα. Θα κάνω με πλοήγηση, θα κάνω με ρομποτική. Υπάρχει ένα ποσοστό 80% των ασθενών μα που είναι Ευχαριστημένοι. Τι σημαίνει αυτό όμω, Υπάρχει ένα 20% των ανθρώπων που οτιδήποτε και να κάνει έχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν, μην περνάμε το μήνυμα ότι επειδή θα κάνουμε όλε αυτέ τι τεχνικέ που όλοι μα τι κάνουμε και όλοι τι κάνουμε και το κολλό των μα, ότι θα έχουμε το σούπερ αποτέλεσμα το 100%. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Mm -hmm. Και πάντοτε στην ορθοπαιδική υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα νέων τεχνολογιών, οι οποίε για μερικά χρόνια μα είχαν ενθουσιάσει πραγματικά, αρχίσαμε να τα κάνουμε. Τι εγκαταλείψαμε διότι οι πρώτε μελέτε μετά από 4-5 χρόνια λένε ότι δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Αλλά αυτέ οι τεχνικέ τι αφήσανε, αφήσανε χιλιάδε ανθρώπων, Ανθρώπους ασθενών παιδε. οι οποίοι είχαν προβλήματα. Uh -huh. Άρα, αν είναι ένα πιο μήνυμα, και το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα εδώ είναι ότι οι ασθενεί μα πρέπει να είναι ιδιαίτερω προσεκτικοί. Άρα, λοιπόν, πάλι θα επανέλθω στο τρίπτυχο. Πρώτα είναι η γνώση, μετά είναι η χειρουργική εμπειρία και να εμπιστευτούν οι ασθενεί μα ανθρώπου που έχουν αποδεδειγμένη χειρουργική εμπειρία σε αυτέ τι νέε τεχνολογίε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι τα κάνουμε όλα καλά, αλλά έρχονται οι διεθνεί μελέτε και μα βάζουν τα πράγματα στη σωστή του θέση και μα λένε ότι στα καλύτερα κέντρα του εξωτερικού, στα καλύτερα κέντρα τη Αμερική, τη Αυστραλία, του Καναδά, τη Αγγλία τα αποτελέσματα είναι αυτά. Α, και αυτά πρέπει να τα σεβαστούμε. Άρα πρέπει να δούμε πώ αυτέ τι τεχνολογίε θα τι χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο και πάντοτε να έχουμε στο κατά νου ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Μέχρι τώρα, παράδειγμα, θεωρούσαμε ότι ο μηχανικό άξονα στην ανθρωπιστική του κάνω και του ισχύου είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν μελέτε πλέον που λένε ότι δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Και είναι ο κινηματικό yeah, yeah. άξονα. Το οποίο τι σημαίνει, είναι η κίνηση του γόνατος. Άρα λοιπόν mm. δεν πρέπει να σεβαστούμε το μηχανικό άξονα. ίσως αυτέ είναι ορισμένε έννοιε οι οποίε είναι δύσκολε για το ευρύ κοινό. Mm. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Δηλαδή μπορεί σε δύο χρόνια να χρησιμοποιούμε τι νέε τεχνολογίε αυτέ. Δηλαδή το navigation, τη ρομποτική, την εξοδοκευμένη, για να βελτιώσουμε το... Την κινηματική του γόνατο και όχι τη μηχανική του γόνατο. Mm -hmm. Αλλά α μην επιμείνω εδώ, γιατί είναι κάποια πράγματα τεχνικά για mm -hmm. μα. Mm -hmm. Το μήνυμα είναι ότι πράγματα αλλάζουν, πράγματα έρχονται καινούργια. Αυτά τα καινούργια πράγματα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί στο πώ θα τα αποδεχθούμε και το πώ θα δεχθούμε να γίνει μια χειρουργική επέμβαση με αυτέ τι νέε τεχνικέ, θεωρώντα ότι αυτή είναι η λύση μα. Αυτό mm -hmm. εγώ το μήνυμα, αν θέλω να περάσω. Πρέπει να είμαστε σε αυτό το θέμα ιδιαίτερο σοβαροί. Άλλωστε υπάρχουν μελέτες μακροχρόνια οι οποίες θα δείξουν και θα αποδείξουν Ακριβώς. τα αποτελέσματα των τεχνικών. Ακριβώς. Τι uh, θέλω να σας πω. Και χρειάζεται πάνω... τουλάχιστον μια πενταετία, δεκαετία, δεν χρειάζεται κύριε Ροή, για να υπάρχουν Μα αυτό είναι Αυτό είναι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Ότι με την παραδοσιακή ολική ανθρωπιστική γόνατος, Yeah. Η οποία το, 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 την μια κινηματική ανθρωπιστική γνώση που χρησιμοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλία. Εμεί δημοσιεύσαμε σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά του ορθοπαιδικού χώρου, το Journal of Moral Joint Surgery, το British. Το οποίο δημοσιεύσαμε ότι τα αποτελέσματά μα είχαμε 98% καλά αποτελέσματα στα 15 χρόνια. Χωρί robotics, χωρί navigation, χωρί τίποτα. Με προσεκτική χειρουργική τεχνική, με γνώση. Και άρα λοιπόν, τι θέλω να πω σε αυτό. Το, η νέα τεχνολογία, ίσως το 95% μπορεί να μας το κάνει 98%. Δεν είναι η λύση μας όμως. Σωστά. Έτσι, προσεχή σε αυτό το εδώ, θέμα. εδώ εγώ επιμένω σε αυτό που είπαμε και στην αρχή, η, η, εμπειρία και η γνώση του χειρουργού, διότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι τεχνικές και η κλασική ολική αρθροπλαστική και επειδή είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός Ακριβώς. και εξατομικεύεται, μπορεί σε κάποιους ακόμη ακόμη να πρέπει να χρησιμοποιηθεί κλασική ολική αρθροπλαστική και να μην μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα από κάτι καινούριο. Σαφέστητα. Δεν σημαίνει όμω ότι επειδή δεν γνωρίζω, δεν έχω τη γνώση του να χειρουργήσω με τον παλιό κλασικό τρόπο, το βάζω στην άκρη και α, Ξέρετε τι γίνεται. βάζω τον ασθενή σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα με τη λαπροσκοπική χωλοκυστεκτομία των γενικών χειρουργών. Όλη η γενική χειρουργή, η νέα γενιά αυτή τη στιγμή δεν ξέρει να κάνει την ανοιχτή. Επέμβαση. Οπότε ουσιαστικά όταν πάμε να κάνουμε μια λαπαροσκοπική χολεκτομή και συμβεί οποιοδήποτε πρόβλημα, όλοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά διότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Γιατί η εκπαίδευση των νέων γιατρών είναι μόνο στι νέε τεχνολογίε και όχι στην παραδοσιακή. Mm -hmm. Αλλά μην περάσει όμω το λάθο μήνυμα. Δεν είναι ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτέ τι νέε τεχνολογίε. Απλώ είμαι πολύ προσεκτικό και πάντοτε εξατομικεύω ε, 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 την προσέγγιση του ασθενού μου έτσι ώστε να είμαι απολύτω σίγουρο ότι θα του δώσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλες αυτές, όλη αυτή η εξέλιξη που έχει έρθει στην ιατρική ιατρική επιστήμη, με την τεχνολογία κιόλα, είναι ευπρόσδεκτη από όλου μα, νομίζω, και από εσά και από την ιατρική κοινότητα και από εμά, τον απλό κόσμο ή και του ασθενεί, που α, θέλουμε με το λιγότερο α, δυνατό πόνο, με, το, με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, να αποκατασταθούμε άμεσα Τώρα είπα γρήγορα. Τώρα είπατε τη λέξη. Αυτό που είναι, αυτό που είναι στους στου ασθενεί μα που έχει τεράστια απήχηση mm -hmm. είναι η γρήγορη αποκατάσταση. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, δεν είναι η νέα τεχνολογία. Δηλαδή, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένω και δεν ολοκληρώσαμε, είναι η προσέγγιση, είναι η χειρουργική προσπέλαση, είναι τα υλικά, είναι οτιδήποτε άλλο αυτέ οι νέε τεχνολογίε και ιδιαίτερα στο ισχύο και στο γόνατο ή ελάχιστε επεμβατικότητε είναι ότι μια επέμβαση που ο ασθενή μα ήθελε προηγουμένω τρει μήνε να επανέλθει mm -hmm. σε φυσιολογική ποιότητα ζωή, τώρα μπορούμε να έχουμε έναν ασθενή ο οποίο θα περπατάει χωρί το πίτου στη βδομάδα, θα κάνει όλε τι δραστηριότητέ του, έχουν έρθει ασθενεί στο κάτω να με βρούνε πηγαίνοντα να πληρώσουν τη ΔΕΗ στην κυφυσιά και έρχοντα με μένα χωρί κανένα πει μια βδομάδα μετά το χειρουργείο, μετά από αλληλική ανθρωπιστική ισχύου ή στι 20 μέρε όταν έρχεται μια καλή κυρία να φερέσει τα τη, έρχεται περπατώντα και σου λέει ότι έχω γυρίσει όλη την αγορά, δεν κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι που του ασθενεί του ενθουσιάζει και αυτό είναι που έχει μια τέτοια τεράστια ζήτηση, οι τεχνικές, έχουν τεράστια ζήτηση, οι τεχνικές ελάχιστης της τόσο ισχύει όσο και στο γόνατο. Γιατί οι ασθενείς ε, πραγματικά είναι έκπληκτοι, δεν μπορούν να φανταστούν και οι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί στο παλιό χειρουργείο, στην παλιά προσπέλαση και στη νέα μέθοδο, ουσιαστικά βλέπουν τεράστιες διαφορές. Mm -hmm. ε, Υπάρχουν το λένε περιπτώσεις στο που έχουν κάνει κλασική ολική αρθροπλαστική και μετά στο ριβίζον στην αναθεώρηση α, 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 γίνονται με τις νέες τεχνικές. Uh. Τώρα θέτε άλλο θέμα. Υπάρχουν, υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν κάνει μια παλιά, πριν 10 χρόνια, α, μια ανθρωπαστική mm -hmm. με την παλιά μέθοδο και τώρα κάνουν το επόμενο ισχύο με, με τι νέε τεχνικέ. Οι νέε τεχνικέ ελάχιστη απομβατικότητα στι αναθεωρήσει είναι κάτι το οποίο είναι το εντογενάστε τώρα. Δηλαδή, χρησιμοποιείται η πρόσθετη προσπέλαση στην αναθεώρηση του ισχύου, α, η ελάχιστε απομβατικότητε, αλλά όπω καταλαβαίνετε όταν πρέπει να βγουν τα υλικά αυτά να αφαιρεθούν και να αντιμετωπιστούν μεγάλα οστικά ελλείμματα, δεν είναι τόσο εύκολο, εύκολο. να πάμε με αυτέ τι μικρέ προσπελάσει, τι πρόσθετε προσπελάσει. Πάντω, σύγχρονα υπάρχουν πολλέ μελέτε που λένε ότι και με τι πρόσθετε προσπελάσει του ισχύου πλέον αρχίζουν και γίνονται σιγά σιγά σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και σε εμά εδώ περιορισμένε αναθεωρήσει ολικών ανθρωπιστικών ισχύου mm -hmm. και γόνατο χωρί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά προς, αυτό, όπω είπαμε προηγουμένω, προαπαιτεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία πάνω απ' όλα. Είπατε εδώ ότι στο γόνατο δίνουμε περισσότερη βάση πλέον στην uh, κινηματική. Ακριβώς. Ε, σ όσον αφορά στο ισχύο, πού εστιάζεται έτσι, η προσοχή uh, για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερα ό, τα. Στο ισχύο είναι λίγο πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ενώ στο γόνατο έχουμε πολλέ λύσει. Mm -hmm. Όπω είπαμε προηγουμένω, ο κόσμο είναι λίγο μπερδεμένο. Τι να κάνω, εξοτομικευμένοι να κάνω, να κάνω ρομποτική, να κάνω με πλοήγηση, να κάνω κάτι άλλο, να κάνω μια κινηματική προσέγγιση. Εδώ οι λύσει είναι πιο σαφεί. Δηλαδή η πρόσθετη προσπέλαση του ισχύου έχει έρθει να δώσει λύση και να δώσει ε, πολύ μεγάλη όθηση στο χειρουργικό του ισχύο. Οι κυρίω τεχνικέ που χρησιμοποιούνται είναι εδώ το, οι, οι ασθενεί μα μπερδεύονται κυρίω με την ορολογία. Γιατί υπάρχει άμυ, υπάρχει άλμη, υπάρχει άση, υπάρχει παθ και ξαφνικά όλοι τρελαίνουν και σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να καταλάβουν. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι το χειρουργείο είναι ένα. Ε, και το αυτό είναι ολική αρθροπαστική ισχύου. Είναι το έχει ονομαστεί το χειρουργείο της εκοταταετίας. Δηλαδή, mm -hmm. γιατί προσιάζει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά, πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, υπάρχει η ορολογία The Forgotten Hip. Τι σημαίνει αυτό? Το ξεχασμένο ισχύο. Ο ασθενής ξεχνά ότι έχει χειρουργηθεί. Δηλαδή, το satisfaction rate που είπα προηγουμένω, το ποσοστό ικανοποίηση των ασθενών μα είναι πολύ ψηλότερο στο ισχύο σε σχέση με το γόνατο. Άρα λοιπόν, εδώ τα πράγματα, αν ξεκαθαρίσουμε λίγο τη θολούρα mm -hmm. τη ορολογία, έχει να κάνει με την ίδια επέμβαση. Είναι η ολική ανθρωπιστική του ισχύου. Αυτή λοιπόν εξαρτάται τώρα ο, ο χειρουργό σε τι έχει μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία. Εξαιρετικά γρήγορη αποκατάσταση, έχουν προσπελάσει οι, οι Εγώ χρησιμοποιώ την αντερολάτρελα MIS, η οποία τα τελευταία είμαι ο πρώτο που την έχω εισάγει στην Ελλάδα, από του πρώτου σε δημόσια νοσοκομεία. Και ακριβώ επειδή είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι το κάνουμε καλά, τα αποτελέσματά μα μα δικαιώνουν, δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε την πρακτική μα. Mm -hmm. Αλλά ουσιαστικά στο ισχύο τα πράγματα είναι προκαθορισμένα πιο, 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 πιο ξεκάθαρα σε σχέση mm -hmm. με τη χειρουργική του γονάτου. Mm -hmm. Και στο ισχύο η φθορά επέρχεται το ίδιο όπω και στο γόνατο, ακριβώ. Συν, συν το χρόνο, με το γύρο Υπάρχει, με υπάρχει το... ο συντελεστή τριβή. Οι αρθρούμενε επιφάνειε έχουν ένα συντελεστή τριβή. Άρα λοιπόν, εδώ έχει να έρθει ο χειρουργό και παρά το πολυethylênio που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα ήταν παλαιότερε τεχνολογίε, τώρα έχουμε πιο νέα τεχνολογία πολυethylênio. Εκεί είναι οι αλλαγέ στα υλικά μα και ε, σε αυτέ τι περιπτώσει τα κράματα που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Ροήδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και με ιδιαίτερη χαρά θα σας φιλοξενήσουμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών τεχνικών μαζί με την ανάπτυξη της αναστησιολογίας και της φαρμακολογίας... Έχουν φέρει επανάσταση στις ολικές ανθρωπλαστικές του ισχύου και του γόνατος όπως είδαμε γιατί η ομάδα είναι που κάνει τη διαφορά. Σήμερα σε πολλά ορθοπαιδικά κέντρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτές τις επεμβάσεις είναι πλέον εξωτερικοί ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και πολλές επιστημονικές έρευνες και υπάρχουν και μεγάλες ομάδες ασθενών που έχουν χειρουργηθεί με ολική αρθροπλαστική ισχύου γόνατος και την ίδια μέρα πηγαίνουν στο σπίτι τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.